Θα πάρω ένα χωρίο αναστάσιμο κανόνα, αναστάσιμο κανόνα και να το προσαρμόσουμε στην Ευαγγελική περικοπή που ανεγνώστη την προηγουμένη Κυριακή του Τυφλού, η έκτη Κυριακή από την Αγία Ανάθεση, αφιερωμένη σε αυτό το μεγάλο θαύμα του Αιγενητής Τυφλού που έκανε καλά ο Χριστός μας. Να δούμε ακριβώς πώς βρίσκει εφαρμογή στα αναστάσιμα θέματα που μας απασχολούν σε όλη μας τη ζωή, όχι μόνο τώρα και πάντοτε, και όλους μας βέβαια. Αυτό θα ισχύει διαχρονικά σε όλους μας. Αυτό το τροπάριο το οποίο έκανε τον Άγιο Κοσμά τον Μελωδό, τον πνευματικό παραδελφό του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, να υπερτερήσει η ακολουθία του αλλά και να δώσει τα πρωτεία στο αναστάσιμο κανόνα που και οι δύο επίησαν στον Άγιο Δαμασκηνό, είναι αυτό ακριβώς. Νυν πάντα πεπλήρωτε φωτός, ουρανώστε και γη και τα καταχθόνια. Υπογραμμίζουμε τη λέξη και τα καταχθόνια, γιατί τα άλλα είναι πάγωτα. Ο ουρανός είναι πάντοτε πάγωτος, δεν χρειάζεται να φωτιστεί, φωτίζεται με τον ίδιο φωτισμό. Ο ουρανός και η γη και τα καταχθόνια. Αυτό που φωτίστηκε είναι η γη και τα καταχθόνια. Τα καταχθόνια δεν ήταν ποτέ φωτεινά. Και τα υπόλοιπα. Αυτό έκανε να σκητήσει και να χορεύσει πνευματικά ο Άγιος Κοσμάς ο Ποιητής και να δώσει τα νικητήρια και την πανηγυρική θέση στην αναστάσιμη ακολουθία του Αγίου Ιωάννου σε πρώτο ήχο, τον οποίο θα σιγά ψάλλουμε πάντοτε. Στην Κυριακή του Τυφλού που ανεγνώστη στην προηγουμένη αυτή ημέρα, ξέρουμε καλά ότι ο Χριστός τον επρόσταξε να κάνει υπακοή. Δεν τον έκανε καλά αμέσως, το έκανε υπακοή. Εάν δεν πήγαινε στην κολυβήτα του Σιλοάμ, δεν θα γινόταν καλά. Θα μπορούσε να πει, κοίταξε, πήγαν κι άλλοι να πληθούν και ουδής έγινε καλά. Αυτή η κολυμβήθρα ήταν μια πηγή που έρεε 900 χρόνια περίπου θαυματουργικά από την εποχή του προφήτου Ισαΐου. Ο προφήτης Ισαΐας είχα ζητήσει τότε στην πόλη να κάνει κάποια βοήθεια, να τους βοηθήσει, δεν είχα νερό, και στο όνομα του Τριαδικού Θεού παρακάλεσε ο προφήτης Ισαΐας με πολύ ταπείνωση και δύσκολη πίστη και ανέβλησε είδωρ, γι' αυτό ονομάστηκε Σιλοάμ, που μεταφράζεται απεσταλωμένος. Δηλαδή ο απεσταλωμένος του Θεού άνθρωπος προφήτης Ισαΐας, ο μεγαλοφανότατος, ανέβλησε αυτό το είδωρ που ήταν αγιασμός και ιαματικό με την πίστη των προσερχομένων και έρεε συνεχώς, δεν λιγόσταβε ούτε αύξανε. Ήταν κάτι το θαυμαστό. Σε αυτή την πηγή τον προστάζει και πηγαίνει και γίνεται καλά, όχι επειδή ενήφθη, αλλά επειδή είχε αδίστακτη πίστη σε όσα ο Χριστός επίησε. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι ο Χριστός μας έπτυσε χαμέ και εκ του πτύσματος επίησε πυλό. Έπτυσε κάμποσο. Προσέξτε, με λίγο δεν μπορεί να γίνει αμέσως το χώμα πυλός. Πρέπει να πτύσουμε κάμποσο. Δεν το αναφέρει αυτό μέσα, αλλά είναι αυτονόητο. Και εκ του πτύσματος ποιήσας πυλών, επέθηκε τον πυλών εις τα σκόρας, στα μάτια του. Ξέρετε, ο άνθρωπος δεν έβλεπε διότι δεν είχε βολβούς. Του έλειπαν οι δύο βολβοί. Γιατί είναι πολύ υπόχων μάτια, αλλά ο φιλοδεσκητής και τόνας, κάποιο άλλο, κάποιο νεύρο, κάτι συμβαίνει, δεν βλέπει κανείς. Μπορεί κανείς να κοιτάζει και να μην βλέπει καθόλου, παντελώς. Αυτό είναι μια άλλη κατάσταση όταν αυτός έχει ασθενήσει ή έχει κοπεί αυτό το νευράκι. Λοιπόν, αυτού του ασθενούς του έλειπαν από γεννησιμιού του, ήταν έτσι και οι δύο οφθαλμοί, και λοιπόν με αυτή την απόλυτη έννοια ήταν εγενετής τυφλός. Γι' αυτό ο Χριστός μας με τον πυλό του γέμισε, του μπάζωσε που λέμε το κενό των οφθαλμών και το επίησε οφθαλμός, ολόκληρος βολβούς. Γι' αυτό έκανε αυτή τη λεπτομέρεια εκ του πτύσματος. Και μετά του λέει, τώρα θα κάνεις και υπακοή και θα πας να ανοιχθείς, και ανυψάμενος ανέβλεψε λόγω της πίστεώς σου.
Βλέπετε μετά τον συνάντησε ο Χριστός στο ιερό. Μόλις ανέβλεψε πήγε να ευχαριστήσει με το δακρύο. Και ξέρετε, είναι και αυτό και σε μια άλλη περίπτωση που θεραπεύει. Και του λέγει, βλέπεις, λέγει Χριστός, βλέπω ως δέντρα περιπατούντας τους ανθρώπους. Μετά τον θεραπεύει καλύτερα και τον κάνει να βλέπει τελείως η γη και τη λαβιέστατα. Αυτοί που δεν έχουν δει ποτέ για γενετής τυφλή, εάν δουν αμέσως απόλυτα, μπορεί να πεθάνουν. Μπορεί να πάθουν ένα ψυχικό πρόβλημα, επειδή δεν γνωρίζουν απόλυτα, έχουν ακούσει, αλλά όταν δεν έχουν καμία ανάμνηση, καμία εμπειρία στο υποσυνείδητο, βλέποντας κατευθείαν μπορεί να πάθουμε ζημιά. Λόγω χάρη να πέσει ο κεραυνός όλος μπροστά μας και από την υπερβολική φωτογεσία μπορεί να πάθουμε ζημιά. Εκτός βέβαια από την καυστική ιδιότητα και τον βρόντο και τον φόβο, αλλά και η φωτογεσία είναι ικανή να μας τυφλώσει. Η υπερβάλλουσα φωτογεσία τυφλώνει. Επειδή ο οφθαλμός δεν είναι δεκτικός τόσης μεγάλης φοράσεως. Έτσι δεν είναι? Και είναι και κλειστό το φως, δεν μιλάμε για τα κλειστά φώτα που αυτά είναι ασύγκριτα. Έτσι λοιπόν τον έκανε να δει λίγο να προσαρμοστεί, να εγκλιματιστεί στο φυσικό περιβάλλον, να βλέπει θαμπά, να βλέπει αμυδρά, να βλέπει λιγότερο, να αυξάνει συνεχώς το φως. Οπότε τελικά έφυγε και τελική έτσι θαμπάδα και η ομίχλη, οπότε έβλεπε καθαρά. Και όταν ο Χριστός μας κάνει κάποιο θαύμα, μέχρι το τέλος της ζωής παραμένει αυτό το θαύμα, εσπίστωση. Δηλαδή έβλεπε μέχρι το τέλος της ζωής του τελείως, είχε τελεία ιατρική υγεία. Δεν έχει την ανάγκη να έχει κανείς γυαλιά ή οτιδήποτε φακούς επαφής, θα λέγαμε, που έχουν άλλοι. Λοιπόν, παρέχει την ίαση και μάλιστα διπλή την ίαση και στην ψυχή και στο σώμα. Τον έκανε να βλέπει και ψυχικά και σωματικά. Και αυτό είναι το μεγάλο θαύμα. Όχι η σωματική όραση, αλλά η ψυχική του όραση. Διότι το και στους δύο οφθαλμούς τυφλός. Μπορεί να πίστευε, αλλά δεν ήταν σε θέση ακόμη να πιστεύει όπως ένας εις Χριστόν βεβαιωτισμένος. Και έτσι λοιπόν μπορεί να του λογιστεί αυτό η υπακοή του και σαν ομολογία πίστεως, αλλά και σαν ένα μικρό βάπτισμα με έναν τρόπο της πίστεως. Και λοιπόν βλέποντας τον προσεκίνησε και τον ονομολόγησε και είπε τον Κύριο ότι ο Μεσσίας είναι αυτός που τον έχει κάνει καλά. Έτσι λοιπόν παίρνοντας παράδειγμα αυτό το γεγονός και το προσαρμόζοντας αυτό το μεγάλο θαύμα στην Ανάσταση που όλα είναι άπλυτα στην απέραντη φωτοχυσία, θέλω να σας πω αυτές μερικές σκέψεις ποιοι μπορούν να βλέπουν και ποιοι βλέπουνε, ποιοι θα επιθυμούσαν να δούνε και ποιοι δεν βλέπουν ποτέ και καθόλου και ποιοι βλέπαν και τώρα δεν βλέπουν και μερικοί οι οποίοι θεληματικά δεν βλέπουν, εθελοτυφλούν. Αυτό το πάθος ονομάστηκε στην νηπτική ορολογία στρουθοκαμιλισμός. Πνευματικός στρουθοκαμιλισμός ή πνευματική εθελοτυφλία. Εθελοτυφλία είναι κανείς να βλέπει και να βλέπει πολύ καλά. Δεν έχει πρόβλημα ιατρικό. Δεν χρειάζεται να πάει στον οφθαλμίατρο. Αλλά κλείνει τους οφθαλμούς όπως είστε το κάμιλος, που πολλές φορές δεν ξέρω αν έχετε δει κανένα ζωάκι που το βάζει μέσα στην άβα και τα λοιπά και είναι κάτι πολύ γουστόζικο δηλαδή. Θα λέγαμε ότι αν το πιστεύει αυτό το πράγμα αληθινά. Δεν βλέπω, δεν με βλέπουν. Κάπως έτσι. Λοιπόν, έχει οφθαλμούς που μπορεί να δει, αλλά θεληματικά κλείνει τους οφθαλμούς δια κάποιο λογισμό. Αυτός ο λογισμός είναι το τρομερό πείσμα και θέλημα. Από τη μεγάλη μας επερηφάνεια. Αυτός είναι ο λογισμός που μπορεί να μας κλείσει τους οφθαλμούς. Άλλο πράγμα είναι ο τυφλός. Και άλλο πράγμα είναι αυτός ο οποίος κάνει τον τυφλό, προσποιείται τον τυφλό, ενώ μπορεί να δει. Άλλο είναι αυτός που βλέπει, είναι ο βλέπων. Άλλο είναι ο ορών. Ο ορών είναι αυτός που κοιτάζει αλλά δεν βλέπει. Κοιτάζει, βλέπεις τίποτα? Τα δέντρα λέει. Πήγε στο Άγιον Όρος. Πήγα στο Άγιον Όρος. Ο ορών δηλαδή. Τι είδες στο Άγιον Όρος? Ωραία δέντρα λέει. Θάμνους, πράσινα. Τίποτα άλλο είδες? Ωραία θάλασσα. Τίποτα άλλο είδες? Βουνά. Ουρανό. Τίποτα άλλο είδες? Αυτά είδα λέει. Τίποτα άλλο δεν είδες? Αυτά είδα λέει. Α, και καλό φαγητό λέει. Τίποτα άλλο δεν είδες? Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Όχι λέει.
Εσείς είδατε τίποτα? Είναι όχι για εσάς, ο ορών είναι αυτός. Ο βλέπω είναι άλλο πράγμα είναι. Είδες τίποτα? Είδα λέει, ναι, αγρυπνία, νηστεία, προσευχή, κομποσχήνη, μετάνοιας, δάκρυα, αγώνα, φτάνει. Και πες και τίποτα υλικό, όλοι πνευματικά. Αυτά βλέπεις. Τίποτα άλλο πνευματικά πράγματα, τίποτα υλικά δεν έχουμε. Τι είναι, ουράνι είναι εκεί, δεν είναι και πύγη? Όχι, είναι και πύγη λέει, αλλά θέλω να πω με το μάτι της ψυχής, κατά το νους ωρά και νους ακούει, είναι ο μέσα άνθρωπος, τι θέλει να δει, τι επιθυμεί, έτσι και βλέπει, έτσι και του δίδει ο Θεός, να δει και να αισθανθεί. Αυτός είναι ο βλέπων. Ο αή βλέπων είναι ο άγγελος, ο οποίος θα έχει πάντοτε τη χάρη, δεν θα έχει ποτέ συσταλεί η χάρη, δεν θα έχουμε άρση της χάρητος ή μείωση της χάρητος, και μάλιστα θα έχουμε συνεχώς μια άπλητη όραση στα μυστήρια του Θεού, αλλά και στους ανθρώπους, να βλέπουν τους ανθρώπους. Οι άγγελοι έχουν αυτό το χάρισμα, είναι οι αοί βλέποντες. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι μπορούν να μοιοπάζουν πνευματικά. Όταν μπει η ομίχλη του πάθος ή των παθών, συγκεκριμένων παθών που δεν θέλουμε εμείς σε γνώση μας να το θεραπεύσουμε. Είναι μερικοί που κάνουν μερικές προσπάθειες να θεραπεύσουν μερικά πάθη, ή μικρά ή μεγάλα. Και είναι κάποιο πάθος που λένε αυτό θα το έχω μη μάπτω, δεν θα το πλησιάσω καθόλου. Θα είναι αθεράπευτο. Κάνουν μυστική συμφωνία, προσωπική συμφωνία με τον εαυτό του. Καταλάβατε τι εννοώ. Και έτσι λοιπόν κανείς μπορεί να μοιοπάζει κατά τον ένα οφθαλμό ή κατά τους αφωτέρους. Βλέπει, αλλά βλέπει λίγο κοντόφθαλμα ή βλέπει και λίγο τεθλασμένα. Αμβλιοποιεί αυτός ο οποίος, όπως και στη γεροντική ηλικία, πρεσβειοποία. Αυτός που έβλεπε τόσα χρόνια πολύ πολύ καλά, έζησε πολλά χρόνια, ίσως και δεκαετίες κοντά στον Χριστό, και τώρα στα γεράματα κάνει κάτι παλαβομάρες. Αμβλιοποιεί πνευματικά. Πάντοτε πνευματικά είναι οι όροι. Μα παππούλη μου, τώρα εσύ που είσαι σε μια ζωή, τώρα αρχίζεις και βλέπεις κάτι πράγματα και θέλεις να κάνεις κάτι πράγματα που δεν τα έκανες ποτέ στα νιάτα σου, που τέλος πάντων είναι δυνατόν. Γιατί λέει? Τι χάρηκα εγώ από τη ζωή? Α, έτσι λοιπόν, με το να πάτε στον τάφο και τώρα πάμε στον τάφο να δώσουμε και απολογία. Ε, παππού σύνελθε, γιαγιά σύνελθε, τίποτα. Είναι αυτός που θέλει να αμβλιοποιεί πνευματικά και θέλει να κάνει κάτι, με πειρασμό βέβαια, είναι ίσως από τους τελευταίους ή ο τελευταίος πειρασμός, και θέλει να κάνει κάτι το οποίο φυσικά είναι εν γνώση του αμαρτία. Νομίζει πως στερήθηκε μερικά πραγματάκια και έχει ένα κόμπλεξ, αν μπορώ να το ονομάσω έτσι. Και οι τυφλοί, οι παντελώς τυφλοί, οι εγενετείς τυφλοί είναι όσοι είναι ορθοδόξως αβάπτιστοι. Η απανταχού της γης, η απανταχού της γης, ορθοδόξος αβάπτιστη είναι τυφλή. Είναι βαριά η θέσεις, θα λέγαμε βαριά και σήκωτη, και δεν έχει καμιά σχέση με κατάκριση ή με υπερβολή. Είναι πέρα για πέρα ακριβολογία. Είναι όπως τα μαθηματικά αξιώματα. Είναι έτσι. Είναι τελείως τυφλός, εγενετής. Πώς θα το καταλάβουμε ότι υπερβάλλουμε ή κυριολεκτούμε? Πώς θα το καταλάβουμε? Θα το ομολογήσει ο ίδιος ο τυφλός εγενετής όταν δει. Όταν βαπτιστεί ο ίδιος και κάνει σύγκριση και πει ότι τότε ήμουνα έτσι, τώρα είμαι έτσι. Ο ίδιος περί του εαυτού το αποφαίνεται. Όχι εμείς να μιλήσουμε, βλέπεις τι ωραία που βλέπεις. Αυτό δικό μου θέμα, δεν σε αφορά εσύ. Ο καθένας λοιπόν αποφαίνεται περί του εαυτού και λέγει ήμουν τυφλός και ανέβλεψα. Ήμουν νεκρός και ανέζησα. Ήμουν στην πλάνη και φωτίστη. Ήμουν εξεβωνήμων και πήγα στη μάτα του Χριστού. Ή ο ίδιος τα λέγει αυτά. Ποικιλοτρόπος ή και παρθήσεις λεξούλες. Δεν λέγει, ας πούμε, ρητορικά σχήματα να κάνει μια έκθεση για να πάρει ένα βραβείο. Βιώνει τις εμπειρίες του και δεν ξέρει πώς να τις εκφράσει, πώς να τις διατυπώσει. Έτσι λοιπόν, από αυτές τις εμπειρίες πολλών ανθρώπων που ήταν όχι βεβαπτισμένοι Ορθοδόξους και μετά εφωτίστησαν και πήραν αυτή τη χάρη, από αυτές τις πολλές εμπειρίες και συγκρίσεις, οι μετέπειτα πατέρες, οι οποίοι τους κατήχησαν, τους εβάπτισαν,
τους γαλούργησαν πνευματικά τους, ανέξαν τελείως άνδρες, κατέγραψαν τις εμπειρίες τους και είπαν ότι τυφλοί εγεννητός, εγεννητής, πνευματικά είναι αυτοί οι οποίοι είναι οι απανταχού της γης αβάπτιστοι, ορθοδόξους πάντοτε μιλάμε, διότι ένα είναι το βάπτισμα. Και έτσι λοιπόν αυτοί οι οποίοι ευαπτίστησαν είναι οι βλέποντες. Το πρώτο χάρισμα που δίδει ο Χριστός μας, η Αγία Τριάς δια του Χριστού μας και το ενεργεί, το τρίτο πρόσωπο, το Άγιο Πνεύμα, είναι να βλέπει ο νους, αφού καθαριστεί από το προπατορικό ρήπο. Ο προπατορικός ρήπος, το λέγει η λέξη ρήπος, όχι αμαρτία, αμάρτησαν οι πρωτόπλαστοι, οι Άγιοι, ο Αδάμ και η Εύα, τότε. Από εκεί και μετά αμάρτησαν και αρρώστησαν. Η αρρώστια λέγεται ρήπος. Άλλο αμαρτία, άλλο ρήπος. Για το προπατορικό μιλάμε. Άλλο οι δικές μας αμαρτίες, οι προσωπικές, και άλλο η προπατορική αμαρτία, των δύο και μόνο. Αυτό ονομάζεται προπατορική αμαρτία. Αμάρτησαν και αρρώστησαν. Η αρρώστια λέγεται ρήπος ή αρρώστια. Έκτοτε θα γεννιούνται όλοι οι άνθρωποι ασθενείς, πνευματικά ασθενείς. Δηλαδή θα γεννιούνται με αυτόν τον ρήπο. Είτε φταίμε είτε δεν φταίμε. Βέβαια τα άτομα που γεννιούνται με τον ρήπο, όλοι μας δηλαδή, δεν ευθυνόμεθα εμείς, αλλά δεν θα κατηγορήσουμε και τους Αγίους Πρωτοπλάστους για αυτό το πράγμα όμως. Θα λέμε εσύ φταίς που γεννήθηκα. Όχι αγαπητέ. Μεγάλωσε λίγο, βαπτίσου, να δεις, να απαλλαγείς και μετά να δεις πως θα κάνεις και άλλα πράγματα. Για τα υπόλοιπα που έκανες και θα κάνεις, ποιος φταίει, πάλι ο Αδάμ και η Εύα? Όχι, εμείς φταίμε λέμε. Βλέπεις λοιπόν πως και για το ρήπο δεν φταίει ο γενάθλης μας. Άσχετα αν είναι η ρίζα από εκεί που ξεκίνησε. Γιατί σήμερα είναι η αγιότατη Αδάμ και Εύα που απολαμβάνουν μεγάλη θέση στο παράδεισο. Διότι αυτούς πρώτος ο Χριστός ανέστησε. Βλέπετε στην Ισάδο κάθοδο, που γράφουμε πάνω, Ισάδο κάθοδος, ο Χριστός στείνει τα σχήρας. Δεξιά πιάνει τον Αδάμ, αριστερά πιάνει την Εύα. Τους πρώτους πρώτους, αυτούς που έπλασε με τα χεράκια του. Από αυτούς φυσικά με συνεργασία με τους γονείς γεννήθηκαν και οι υπόλοιποι άνθρωποι. Θέλησε έτσι να πολλαπλασιάζονται. Ο πολλαπλασιασμός με τη συνάφεια δεν είναι καθόλου μα καθόλου πονηρός. Ούτε και αμαρτωλός. Εάν το πει κανείς πως είναι πονηρός και αμαρτωλός, κατηγορεί τον Θεό που ο Θεός κανόνισε έτσι να γινιόμαστε και όχι αλλιώς. Θα μπορούσε να κανονίσει με έναν ασπασμό να γίνει σύλληψη. Ή ξέρω εγώ με μια προσέγγιση. Αφού μπορεί και εκ των λίθων τούτο να γίνει τέκνα. Θα μπορούσε και διαπνεύματος Αγίου. Έτσι, όπως γέννησε η Παναγία μας. Έχει όλους τους τρόπους ο Θεός. Όλοι οι τρόποι που ο Θεός τους ορίζει είναι λίγαν καλοί. Όλοι. Και κυρίως επί του ανθρώπου. Εάν στη δημιουργία είναι τόσο καλή, επί του ανθρώπου είναι λίγαν καλή. Το άριστο είναι στον παράδεισο. Το πονηρό ποιο είναι? Είναι λόγω ότι ο άνθρωπος καθώς μεγαλώνει κάνει και επίκτητα πράγματα και μέχρι να φτάσει στην απάθεια ταλαιπωρείται και αυτοβασανίζεται. Αυτό είναι το πονηρό. Το σταρκικό που λέμε. Το ειδονικό το οποίο το εκμεταλλεύεται ο διάλογος και μας μαστιγώνει αλίπητα σιγά σιγά. Άλλο το ένα που ο Θεός όρισε και άλλο ο άνθρωπος πώς πρέπει να το κάνει παράκριση με τη βοήθεια του εχθρού. Και έτσι λοιπόν οι εγεννητής τυφλοί πνευματικά είναι αυτοί που εγεννήθησαν αλλά δεν ανεγεννήθησαν εν πνεύματι Αγίου στο Άγιο Ίδρο στην Κολυβήθρα. Και μάλιστα και αυτοί που ανεγεννήθησαν στο Άγιο Βάπτισμα και αυτοί έχουν και ένα δρόμο μακρύ μέχρι τον τάφο να αναγεννηθούν και στο δεύτερο βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή να λάβουν την προσωπική τους Πεντηκοστή. Δηλαδή όταν βαπτιστούμε είναι η Ανάσταση, αναστηθήκαμε. Μέχρι τη δική μας την Πεντηκοστή έχουμε 50 μέρες, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, δική μας προσωπική Πεντηκοστή είναι όταν φτάσουμε στο τέλος, ο Θεός γνωρίζει ποιο θέλει του καθενός τέλος, στο τέλος της τελειότητας, όχι στο ψυχοράγημα δηλαδή. Τώρα βέβαια κανείς θα έρχεται μέχρι και τότε να τελειοποιηθεί, οπότε και στο ψυχοράγημα πάρει το πλητήριο. Με οποιοδήποτε βαθμό. Αυτή είναι στο τέλος ετελειώθη και ετελειοποιήθη. Στο τέλος της παρούσης βιωτής. Ετελείωσε και ετελειοποιήθη.
Γι' αυτό λοιπόν το τέλος της ζωής είναι και η τελείωση παντός ανθρώπου. Δηλαδή έφτασε μέχρι εκεί, δεν μπορεί να υπερβεί τώρα, να ανεβεί πιο πολύ πνευματικά. Και έτσι λοιπόν η τυφλή εγενετής, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που κατηχούνται και βαπτίζονται, αρχίζουν και βλέπουν και είναι το πρώτο χάρισμα που μόλις φύγει ο προπατορικός ρήπος. Ο ρήπος αυτός, όπως σας είπα πριν, είναι ένα πυκνό σύννεφο τόσο μαύρο που δεν αφήνει χιλίους ήλους να διεισδύσουν μέσα. Βλέπετε, όταν σκοτεινιάσει πολύ, μέρα μεσημέρι, ο ήλιος δεν φαίνεται. Μα και, και οι ακτίνες δεν διεισδύουν. Φανταστείτε τώρα τι σκότος ήταν επί Σταυρού, που έγινε σκότος ψηλαφυτό σε όλη την οικουμένη. Τι πυκνότης ήταν των νεφών. Λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, επιστημονικά αυτό ερμηνεύεται. Πόσο να πυκνώσουν τα σύννεφα, πόσο να πυκνώσουν τα σύννεφα. Όσο και να πυκνώσουν, θα υπάρχει κάποια αμυδρότηση. Εδώ και τη νύχτα που είναι ασέλινος η νύχτα, υπάρχει κάτι. Δεν είναι τελείως σκότος, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, μέρα μεσημέρι, πώς έγινε σκότος ψηλοφυτών εφόλης της οικουμένης. Διότι οι άγγελοι επί των αστέρων, οι άγγελοι επί του διαστήματος, οι άγγελοι επί των πλανητών, που είναι το μεσαίο, η μεσαία σειρά, είναι οι εξουσίες, οι δυνάμεις και οι κυριότητες, η μεσαία σειρά. Έχουμε τρεις τριάδες, τρεις κύκλους ομάκεντρος. Ο πρώτος ομάκεντρος είναι άγγελοι, αρχάγγελοι, αρχαία. Ο δεύτερος ομάκεντρος, πιο μεγάλος, ανώτερος, είναι εξουσίες, δυνάμεις, κυριότητες. Και η τρίτη είναι θρόνοι, χερουβίμ και σεραφείμ. Η ανώτατη αυτή είναι. Λοιπόν, η μεσαία τριάδα, η αγγελική, έχει ένα διακόνημα, την υμνολογία της στον Θεό μας, να συντονίζει και να ρυθμίζει τα πράγματα στην δημιουργία. Όχι πως οι άγγελοι τα ρυθμίζουν, ο Θεός με την πρόνοιά του τα ρυθμίζει αυτά, αλλά έβλεπε διακονητάς αυτούς τους αγγέλους. Λοιπόν, κάποιος από αυτούς τους αγγέλους που είναι επί των αστέρων, κουκούλωσε με ένα τσουβάλι, στο πω έτσι πιο απλά, τον ήλιο και συνιστάλησαν όλες οι ακτίνες. Και στην κυριολεξία ο ήλιος εσκότασε. Σκοτίστηκε ο ήλιος. Συνέφιασε ο ήλιος. Ήρθαν και τα σύννεφα, ήρθε και η σελήνη. Οπότε στην κυριολεξία έγινε το σκότος και έτσι ερμηνεύεται με τα μάτια της πίστεως. Δεν είναι, πώς το πούμε έτσι, φανταστική τοποθέτηση ή μια πλανημένη τοποθέτηση. Είναι μια αποκεκαλυμμένη θέση. Διότι έγινε απόλυτο σκότος. Και ξέρετε, επειδή το σκότος έγινε το μεσημέρι στις 12 μέχρι στις 3 το απόγευμα, έγινε αμέσως σκότος, όλοι μείναν ακίνητοι. Ο καθένας όπου βρισκόταν έμεινε ακίνητος. Τώρα λέει τι γίνεται. Τώρα είναι το τέλος του κόσμου. Περιμένει με κομμένη την ανάσα να ανοίξει λίγο ήλιος. Είναι μεσημέρι. Είναι 23 Μαρτίου. Έτσι δεν είναι, η σημερία έχουμε. Και ήταν καλός ο καιρός. Ένα λεπτό, δύο λεπτά, τρία λεπτά, πέντε λεπτά, δέκα λεπτά. Αυτά φαίνονται αιώνες στην αγωνία των ανθρώπων. Μιλάμε και για άλλους ανθρώπους που ήταν έξω από τα Ρεσόλυμα, σε άλλα μέρη, σε άλλα κράτη, σε άλλες επίρρευσες. Δεν είναι. Τι γίνεται. Οι άλλοι δεν γνωρίζουν τι γίνεται. Το βλέπουν όμως, το βιώνουν. Τι γίνεται. Τι γίνεται. Μισή ώρα, μία ώρα, δύο, τρεις ώρες. Περάσαν τρεις χιλιετίες. Εβίωσαν οι άνθρωποι κάτι το πρωτόγνωρο και το μοναδικό. Όσοι το εβίωσαν, αυτοί γνωρίζουν. Ήταν δε παρόν και ο Άγιος Διονύσιος ο Αριοπαγίτης στα μέρη της Αιγύπτου, της Αλεξανδρίας, περιοδεύων και φιλοσοφών τα μαθήματα της εποχής εκείνης, διότι αυτός σαν Αριοπαγίτης ήταν από τους μορφωμένους και τους επισήμους, βέβαια, στο δικαστικό σώμα, θα λέγαμε, Συμβουλή Επικρατείας της εποχής εκείνης με τον Άγιο Ερώθιο, και πήγε να μορφωθεί και κατέγραψε το σημείο εκείνο και εβίωσε. Τόσο πολύ άσχημα αισθάνθηκε η ψυχή του, που έγραψε όταν μετά ξαναφώτισε ο ήλιος, ή Θεός πάσχει ή το παν απόλυτο. Ένας ιδωλολάτρης, θα λέγαμε ακόμη, δεν πιστεύει στον Χριστό. Ή Θεός πάσχει. Αναλύστε τη λέξη, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Πάσχει ο Θεός. Ναι, ο Χριστός έπασχε το δικαίωμα, το ανθρώπινο. Αλλά το γράφει ο Άγιος Διονύσιος, Αρεπογίτης. Είναι μια σπερματική μορφή χάριτος που του φωτίζει ο Θεός και το σημείωσε 23 Μαρτίου, 12 με 3.
Όταν πήγε αργότερα το 50 ο Άγιος, Φώστος Παύλος στην Πνίκα εκεί πέρα στον Άριο Πάγο και τους εμίλησε και έφτασε σε εκείνο το επίμακο σημείο και λέγει ο Άγιος Απόστολος Παύλος «Ειν ώρα τρίτη και σταύρωσαν αυτόν». Δηλαδή 9 το πρωί θα λέγαμε με τη Βυζαντινή έκφραση και την εβραϊκή ορολογία. «Περι ώρας έκτης έως ανάτης», δηλαδή από 12 μέχρι 3, «σκότος εγένετο εφόλην την γη». Κοιτάζει ο Άγιος Διονύσος, λέει «εδώ είμαστε». Διότι ο Θεός πάσχει. Ο Θεάνθρωπος, η ανθρωπότητα του Θεανθρώπου πάσχει, όχι ο Θεός. Λέει ο Άγιος Διονύσος, εδώ είμαστε. Και του είπε, θα λέγαμε, σηκώσει το χέρι. Εγώ, Κύριε, ήμουν παρόν σε αυτό το γεγονός. Στην Αίγυπτο και κατέγραψα τούτο, είδου. Γι' αυτό είναι καταγεγραμμένο στη βιογραφία του. Ή Θεός πάσχει ή το πάνω απόλυτο. Και έτσι λοιπόν, εγενετής τυφλός, πνευματικά επαναλαμβάνω, είναι αυτός ο οποίος γεννήθηκε, αλλά δεν αναγεννήθηκε δια Πνεύματος Αγίου. Δεν κρίνουμε τους άλλους ανθρώπους, τους λαούς της γης, σε όλους τους αιώνες και πριν από μας, τα εκατομμύρια και δισεκατομμύρια, ούτε και αυτούς που θα γεννηθούν. Πώς θα κριθούν, πού θα μεταβούν, είναι δουλειά του μόνο δικαιοκρίτου. Δεν θα μας πέσει ποτέ κανένας λόγος να κρίνουμε. Θα δώσουμε όμως απολογία, να είστε σίγουροι, εάν δεν προσευχόμαστε για αυτούς. Εδώ θα δώσουμε λόγο. Εδώ θα κριθούμε. Που εμείς είμαστε βαπτισμένοι και δεν ευχόμαστε για τους αβαπτίστους. Που είμαστε, ας το πούμε, βλέποντες και δεν ευχόμαστε για τους μη βλέποντες. Όχι μόνο τα του οίκου μας. Μη δεις το εαυτού ζητήτω και το του εταίρου. Των Ορθοδόξων και των μη Ορθοδόξων. Και των ετεροδόξων και των ετεροθρήσκων και των αθέων και όλων των αιρετικών, όλων των ανθρώπων. Υπάρχει όμως μια κατηγορία ανθρώπων, οι βλέποντες, ας πούμε και οι καλώς βλέποντες, οι οποίοι όπως είπα προηγουμένως να αρχίσουν να ασθενούν κατά τα σκόρας της ψυχής, με τα πάθη και τα αμαρτήματα και να αρχίσουμε σιγά σιγά να μοιοπάζουμε. Λέει, τι είναι αυτό, για να δω. Πολύ κοντά. Προηγουμένως πάει βλέπεις έτσι. Μετά έτσι, 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 αυτό δεν έγινε αμέσως. Παράδειγμα θέλω να πω. Έτσι όμως δεν μπορούμε να είναι όλα τα πράγματα τόσο κοντά μας για να τα βλέπουμε. Πάρα πολλά πράγματα που κατά ανάγκη θα είναι μακρά, δεν τα βλέπουμε καθόλου και πολλά θα μας λανθάνουν. Πάρα πολλά. Δεν ξέρω πόσα πνευματικά. Επίσης μπορούμε να έχουμε και πνευματικό χρωματισμό, δηλαδή να μην ξεχωρίζουμε τα χρώματα, να μην καταλαβαίνουμε πως αυτό είναι γνησία ταπείνωσης και να το παίζουμε ψεύδο ταπεινοί ή ψεύδο ταπεινολογούντες. Να παίρνουμε αυτό το ωραίο ύφος το ταπεινό, έτσι για να ξεγελάσουμε τους άλλους και τον εαυτό μου. Και το δυσκολότερο, έλεγα το μεσημέρι σε κάποιον, το δυσκολότερο είναι ότι να θέλω να ξεγελάσω τον εαυτό μου, στον εαυτό μου. Εγώ θα πείσω τον εαυτό μου, τον άθλιο, ότι είμαι το πιο καλό παιδί. Το έπεισα τελείως. Είμαι το πιο καλό παιδί. Στον εαυτό μου το λέω. Και αρχίζω να προσποιούμε σαν το πιο καλό παιδί. Είναι φοβερή αυτή η κατάσταση. Είναι αυτοπλάνη. Αυτοαπάτη. Η πιο μεγάλη. Έλεγε ένας γέροντας, όλα τα ανέχομαι, λέει, αλλά εδώ αγανακτώ. Θα πέσει μαστίγιο, λέει. Όχι τον εαυτό μας να ξεγελάμε σε αυτή την ελληνική κατάσταση. Λέει, πώς το έπαθες αυτό το πράγμα? Ένα λέμε, θα να ξεγελώ συνέχεια τους άλλους της εξιστήματος, πήρα πτυχία υποκρισίας και διπλοπροσωπίας και ψεύδος, στο τέλος ο Θεός ξεβίωσε λίγο το μυαλό μου, κορδεύει και τον εαυτό μου. Α, έτσι λοιπόν, ακριβώς. Και αν δεν προσέξει κανείς από το να μοιοπάζει και να αμβλιοποιεί, υπάρχει φόβος να φτάσει και να εθελοτυφλεί. Να κλείνει τα ματάκια του και να λέει, δεν βλέπω, δεν υπάρχει. Δεν βλέπω, είναι σκοτάδι, σκοτίνιασαν όλα. Όχι αγαπητέ μου, οι άλλοι βλέπουνε. Και θέλω τη φιλία είναι όταν αρχίσουμε και αφισβητούμε τα περί της πίστεως ότι δεν είναι η σωστή αλήθεια. Μπορεί να έχουν και άλλη την αλήθεια. Οικουμενισμός θα λέγαμε, δεν είναι. Το πιο μεγάλο τέρας που βγήκε στην εκκλησία μας. Ότι δεν θα σωθώ. Ας είμαι στην Ορθοδοξία, δεν θα σωθώ. Ό,τι και είναι στο τέλος, ο εχθρός θα κυριεύσει. Τόσα χρόνια τι έκανα. Μάλλον αυξάνω, παρά λίγο στέλνω τα πάθη.
Ίσως να είναι και αλήθεια, αλλά μάλλον τα μεγεθύνει εδώ πέρα ο εχθρός. Μόνο και μόνο μας φέρει στην απόγνωση, στην απελπισία και μετά το επόμενο σκαλοπάτι είναι η αυτοκτονία. Ή αν δεν φτάσει κανείς εκεί πέρα, να φτάσει στη σχιζοφρένεια, να παίρνει ψυχοφάρμακα, να δαιμονευτεί και να κάνει τα παλαβά. Είναι τα όρια μετά την απόγνωση και μετά την απελπισία. Εάν δεν προφτάσουμε να βοηθήσουμε τον άνθρωπο που έφτασε στην απόγνωση και εισέλθει στο όριο της απελπισίας, αρχίζει ο νους και ξεβιδώνεται, αυτό που έτσι πιο απλά. Δηλαδή, χάνει στροφές. Σκέφτεται, ξαφνικά δεν σκέφτεται. Αλλά αυτό το κενό μπορεί να είναι πολύ ζωτικό και να γίνει μια ζημιά. Ξαφνικά, αν οδηγείς, θα τράγεις πολύ, δεν κοιτάζεις κάτι, ένα ντουκ. Και μείναμε στον τόπο. Για ένα λεπτό. Αυτό τώρα είναι λίγα, και άμα δεν προσέξεις λίγο το μάτι. Επειδή οδηγείς και τράγεις πολύ, παράδειγμα. Πρέπει συνεχώς να είναι ο άνθρωπος όλος οφθαλμός. Πύρινος οφθαλμός, χειρουργικός οφθαλμός. Όχι μόνο καλά, πάρα πολύ καλά. Και προσευχόμενος και να βλέπει. Διότι έχει ευθύνη. Και αν έχει και άλλους μαζί του, τότε έχει ακόμη πιο μεγάλη ευθύνη. Να οδηγείς, ξέρω εγώ, ένα καράβι μεγάλο. Τι να σκοντάψει σε καμιά ξέρα, τι θα κάνω εδώ πέρα. Είναι πολύ αυτό το πράγμα. Να βλέπει πάρα πολύ καλά, να τα ελέγχει άρα πολύ καλά. Διότι κοβαλάει την ευθύνη τόσων ψυχών. Λοιπόν, αυτός ο οποίος εθελοτυφλεί και σλοκαρμελίζει είναι αυτός ο οποίος αφισβητεί τα περί της πίστεως και κανονικά εθελοτυφλεί αυτός ο οποίος άλλαξε πίστη και έγινε εξωμότης. Έγινε, λέει, χιλιαστής. Έγινε μορμόνος. Έγινε πεντηκοστιανός. Έγινε μουσουλμάνος. Έγινε εβραίος. Έγινε βουδιστής. Άλλαξε και θρησκεία. Έφτασε και σε ιεκτρή κατάσταση. Αυτός εθελοτυφλεί. Διότι έβλεπε. Διότι δεν έβλεπε, βαπτίστηκε, έβλεπε, έζησε χρόνια, είχε την εμπειρία, ήξερε ακριβώς τα πράγματα, αλλά κάτι του συνέβη, αυτό ή κάτι άλλο, και τώρα δεν βλέπει. Εάν θα δει αργότερα, θα γυρίσει, θα μετανοήσει, αυτό ο Θεός το γνωρίζει και η προαίρεσή του. Αλλά δεν μπορούμε να τον ονομάσουμε τυφλό. Άλλο πράγμα ο τυφλός δεν είδε ποτέ, ο ηγενετής τυφλός. Και άλλο ο θηλοτυφλός, ο οποίος έβλεπε, μπορεί και καλύτερα από εμάς. Να τον είχαμε δάσκαλο και τώρα να είναι κάτω από μαθητής. Είναι φοβερό πράγμα. Να λέει ένας καθηγητής του Πανεπιστημίου ότι τα γράμματα είναι 30 στο αλφαβήτο. Τα υπόλοιπα από τα 24 ποια είναι. Και να μας δίνει κάτι μαγικά σύμβολα. Είναι, λέει, και άλλα γράμματα. Ξέρω εγώ, μια σβάστηκα, όποια, κάτι σύμβολα, αυτά είναι μαγικά, σατανικά. Αυτά τα κάνανε, δεν τα κάνανε μόνο Χριστό, τα κάνανε και προ-Χριστό και άλλοι σατανιστέ. Αυτά τα σύμβολα είναι και πρώτα το χριστιανικά και πριν από το Χριστό όμως. Έχουν μια ιστορία και να βάζεις και άλλα γράμματα. Αυτά, αγαπητέ μου, δεν είναι γράμματα, είναι μαγικά γράμματα, είναι σατανικά πράγματα. Επομένως, ο άνθρωπος έχει πάθει ζημιά, αμβλιοπή, δεν βλέπει. Και έτσι λοιπόν αυτοί οι οποίοι έχασαν την πίστη είναι αυτοί οι οποίοι δεν βλέπουν τώρα, αλλά μπορούν δια της μετανοίας να ειδούν. Όσοι εξ αυτών μετανοούν ξαναβλέπουν πάλι και φυσικά τελειώνουν σχεδόν όλοι οι εμπόλοι με πάρα πολύ καλή μετάνοια και φτάνουν και σε πολύ μεγάλα μέτρα για να δοξαστεί ο Χριστός. Υπεριπλήσευσε η αμαρτία, πλειώνεσαι πάρα πολύ χάρης, κολυμπήσε στη χάρη, τελειώθησαν. Έχουμε πολλά περιστατικά, διαβάζουμε στα πατερικά παλιά και νέα. Αλλά ο ΑΗ εθελοτεφλών αιωνίος και διηνικός, ο εθελοτεφλών είναι το πιο ταλέπορο πλάσμα στο σύμπαν, ο διάβολος. Ήταν ο πρώτος οφθαλμός ή ο δεύτερος νους. Πρώτος είναι ο τριαδικός Θεός, δεύτερος ήταν ο αρχηγός όλων των 10 πιαταγμάτων τότε, ο αιωσφόρος. Τώρα ο πρώην αιωσφόρος και είναι σατανάς, εθελοτυφλή, αλλά αιωνίος. Με την έννοια αυτή είναι τυφλός. Όχι πως τον έκανε Θεός τυφλό, μα τον έκανε δάσκαλο και πρίτανη όλων των αγγελικών ταγμάτων. Και του Μιχαήλ και του Γαβρίλ και του Ραφαήλ και του Σεραφείμ και του Χεροβείμ και του Θεόνου και όλων. Έπαιρνε κατευθείαν τη γνώση και την αποκάλυψη από τον τριαδικό Θεό μέσω του Θεού Λόγου και τη μετέδιδε
στα αγγελικά τάγματα σε ένα-ένα ξεχωριστά. Ήταν ο δάσκαλος όλων των δασκάλων, ο αρχιπρίτανης. Αυτός έβλεπε. Αλλά με την πτώση του έκλεισε τα μάτια του και δεν θέλει να τα ανοίξει ποτέ. Γνωρίζει γνωσιολογικά ότι υπάρχει ο Χριστός. Και τον πιστεύει. Δεν είναι άπιστος. Δεν είναι άχριστος. Πιστεύει στον Χριστό. Πιστεύει και βρίθει. Αλλά δεν θέλει να πράξει ποτέ και τίποτα από όσα λέγει. Αυτή είναι η διαφορά του. Έχει μάτια. Αγγελικά μάτια. Αλλά τα εθνοτυφλεί, τα κλείνει και δεν θέλει να τα ανοίξει καθόλου. Και θέλει να μας κάνει όλους τους βλέποντας ορθοδόξους θειού τους. Βάζοντας σαν σε κολύριο το δικό του φαρμακάκι. Λέει, πονά το μάτι σου. Ναι, εγώ είμαι οφθαλμία τόσα αλφα-αλφα. Τι πρέπει να βάλω, λίγο κολύριο. Μπράβο. Τι έχει το κολύριο, ασβεστόνερο λέει. Καθαρό ασβεστόνερο. Και λίγο δροκιάνιο λέει. Μια σταγόνα μόνο, θα δεις πώς τα βλέπεις. Και το βάζεις και τελείωσε το θέμα. Και πάει και το μάτι και πάει και ο άνθρωπος. Είναι η ίδια πάθηση. Με το ίδιο φάρμακο που μόνος του έβγαλε το μάτι του διάβολου στην υπερηφάνεια και αμετανόηθη, με το ίδιο άγγιστο και δέλιαρ και δόλωμα, θέλει να μας ψαρέψει όλους. Και κάνει, ξέρετε, πολλές φορές χρυσές δουλειές. Στους τόσους αιώνας και πρόχριστο και μετά και στον 2000 χρόνια, κάνει χρυσές δουλειές. Για διάφορους λόγους που δεν τους αναλύουμε. Εμείς είμαστε σε μια παρέλαση, σε μια πορεία τώρα, πορευόμενη για να συναντήσουμε τον Χριστό μας όταν τελειώσουμε το ζήν, και είμαστε καθοδόν στην πορεία μας αυτή και ευχόμεθα όλοι μας βέβαια και παρακαλούμε με πόνο και πόθο και με δάκρυα πολλές φορές, τουλάχιστον τελειώνοντας τη ζωή μας, τουλάχιστον είμαι από αυτούς που κάπως βλέπουμε, να μην φύγουμε από αυτούς οι οποίοι εθελοτυφλούν, να μείνουμε μέσα στην πίστη μας, μέσα στην ορθοδοξία μας, μέσα στην εκκλησία μας, έστω και αγωνιζόμενοι, όπως και να αγωνιζόμαστε, αμαρτωλοί, μετανοούντες, αλλά μέσα στην ορθοδοξία μας, όχι εκτός ορθοδοξίας. Κρίσον αμαρτωλός εν τη ορθοδοξία, υπερ Άγιος Αγιότατος εκτός ορθοδοξίας, που φυσικά δεν υπάρχει Άγιος εκτός ορθοδοξίας, αλλά σχήμα λόγου. Η ιδέα αμαρτωλή εν τη ορθοδοξία είναι μόνον οι μετανοούντες. Οι αμετανόητοι αμαρτωλοί δεν λέγονται αμαρτωλοί, λέγονται απλώς αμετανόητοι. Έχουμε λοιπόν τους αμετανοήτους και τους μετανοούντας αμαρτωλούς, οι οποίοι φυσικά είναι ακριβώς αυτοί οι οποίοι ανακαλούν και διορθώνονται και ξανακτίζουν πάλι. Και ξέρετε, από την εμπειρία μας λίγο πολύ το βλέπουμε όλα, ότι μπορεί να δώσει ο Θεός μετά στην καλή μετάνοια περισσότερα από τα πρώτα χαρίσματα, πολύ περισσότερα. Έλεγε κάποιος διάδρομος ότι η Αγία Μαρία Αιγυπτία, εάν δεν έκανε όλες τις αμαρτίες αυτές που έκανε στα 17 της χρόνια στην νεότητά της, από τα 12 μέχρι τα 29 περίπου, δεν ξέρουμε πώς θα ήταν η υπόλοιπη ζωή της και σε τι πνευματικά μέτρα θα έφτανε. Θα πείτε, δεν θα τη μιμηθούμε στο πρώτο βίο και μετά στο δεύτερο, αλλά θα πάρουμε ένα παράδειγμα ενός πολύ πολύ αμαρτωλού ανθρώπου, ο οποίος έφτασε σε ακρότατα μέτρα τελειότητος, οπότε κανείς πια δεν απελπίζεται. Και λέγει, εδώ έχουμε ένα παράδειγμα, δεν θα απελπιστώ, όσο και τα αμαρτήματα να κάνω, δεν θα φτάσω στην Αγία Μαρία. Αυτό δεν θα το έχουμε σαν έτσι, βοήθημα, αλλά με την έννοια το να μην απελπίζεται κανείς, γιατί ξέρετε, ο εχθρός βάζει λογισμούς, εσπείρει λογισμούς. Τους αποθούμε, τους ξαναφέρνει πάλι, τους ξαναποθούμε. Ήταν μια δεκεκριμένη αγιωτάτη γερόντισσα μοναχή που στο τέλος της ζωής της, σαν τελευταίος πειρασμός της είπε λογισμός, δεν θα σωθείς. Δεν θα σωθείς. Ο Θεός έχει δει στη μάχη, στη ζωή αυτή. Και το πίστεψε. Και αλλοιώθηκε και έπαθε αυτό το οποίο μια ολόκληρη ζωή δεν είχε βιώσει ποτέ της. Γι' αυτή η κόλαση. Αφού δεν σωθώ, λέει, τελείες. Ποιος το λέει αυτό, Χριστός? Όχι, λέει, ποιος το λέει αυτό? Διάβολος. Ο διάβολος είναι πηγή αληθείας? Όχι, λέει, αυτό που λέει είναι αληθινό. Αυτό που λέει είναι κυρίως ψεύτικο. Όλα είναι ψεύτικα, αλλά κυρίως αυτό. Κυρίως αυτό. Και πήρε κουράγιο και επανήλθε και τελειώθηκε.
Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Δηλαδή να αντιληφθεί κανείς, άσχετα να σωθεί ή όχι, αλλά με αυτή την κατάσταση. Είναι φρικτή κατάσταση. Γιατί το άγνωστο της ελπίδος είναι σαν τον κυματοθράφτη. Όποιος ο λογισμός πηγαίνει, ταπεινώνεται και πέφτει κάτω. Ταπεινώνεται και πέφτει κάτω. Ναι, αλλά συν Χριστό θα κερδίσουμε τη μάχη. Όπως τόση και τόση. Λοιπόν, σας έκανα αυτό το κύκλο, αυτοί που βλέπουν και αυτοί που δεν βλέπουν, για να δείτε ότι ενώνει όλα πάμφωτα, σύμφωνα με το τροπάριο, είναι πάντα πληρώτη ο φωτός, ο ουρανός, η γη και τα καταχθόνια, μέσα στην άπλητη φωτογυσία του ακτίστου φωτός του Ανθάντος Χριστού μας, ο διάβολος εθελοτυφλεί διεινεκός και αιωνίος και βιώνει το αιώνιο σκότος του. Κολυμπώντας μέσα στο άκτιστο φως του Χριστού μας. Γιατί το φως του Χριστού είναι πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν και ο Θεός είναι παντού με το φως του. Το φως του δεν είναι σε ένα μέρος και σε ένα μέρος δεν είναι, πανταχού παρόν είναι. Με όλα τα χρήματα του ο Θεός είναι παντού. Και κυρίως με το φως του και την ευωδία του και την θεογνωσία του, την αγγελική, την πνευματική. Και οι αυτοί, οι εχθροί μας, επειδή εθελοτυφλούν και γνωρίζουν ότι εθελοτυφλούν οι δαίμονες. Γνωρίζουν πως αυτό που βιώνουν είναι σκότος. Και γνωρίζουν πως οι άλλοι βιώνουν άλλοτε σκότος, άλλοτε φως και άλλοι βιώνουν συνεχώς φως. Και λένε γιατί οι άνθρωποι δηλαδή κάνουν τι κάνουν και μετά μετανοούν και ξαναβλέπουν πάλι και εγώ. Δεν μετανοώ και δεν βλέπω και δεν θα δω ποτέ. Μετανόησε και εσύ τον άνθρωπο. Όχι. Έστω ψεύτηκα, έστω υποκριτικά, έστω και μια φορά. Ποτέ λέει. Μα μια φορά ψεύτηκα. Ποτέ. Δηλαδή αν το κάνω ποτέ τι θα βγει. Του είχε πει κάποιος γέροντας παλιότερα. Λέει αν το κάνω, συνομιλούσα με τον εχθρό. Τι θα γίνει. Πάλι δεν θα βγεις. Λοιπόν, αλλά θέλω να πω η υπερβάλλουσα έτσι που ενημένει το αποθέτηση το λέγει το αδύνατον ότι ακόμη και υποκριτικά δεν θέλει να ταπεινωθεί. Ούτε και σαν ταπεινολογία. Φανταστείτε, είναι η απόλυτη κατάσταση αμετανοησίας, διότι δεν υπάρχει έλεγχος συνειδήσεως καθόλου. Εμείς ό,τι και να κάνουμε μας βομβαρδίζει και τι δεν μας λέγει ο λογισμός. Και αυτό ξέρετε είναι ένα φρένο που μας αναιρεί την υπόθεση της απελπισίας και μας φέρνει στον εαυτό μας. Και φυσικά μετά, με και λίγο φιλότιμο και λίγο αγώνα, ξαναγυρίζουμε πάλι στη μετάνοια. Αυτός ό,τι και να κάνει, όχι μόνο λογισμούς δεν έχει, όχι μόνο απελπισία δεν έχει, αλλά και χαίρεται και από πάνω. Να μην έχεις καθόλου λογισμός και να ξέρεις σε γνώση πως αμαρτάνεις και ότι την αμαρτία την μισεί ο Θεός και την κολλάζει αιωνίως και εσύ σαν εχθρός θα κολλαστείς πιο πολύ από όλους και να εξακολουθείς να αμαρτάνεις, τι είδος μυαλό είναι αυτό? Γιατί έχει νου. Είναι το πιο ταλέπορο πλάσμα εις το σύμπαν. Δεν θα υπάρξει ποτέ ταλέπορο. Έτσι οι πατέρες πλησιάζουν τους εχθρούς τους νοητούς. Σαν το πιο ταλέπορο όν. Μπορεί να μας πολεμεί, αλλά ο ίδιος βιώνει αυτό που βιώνει. Και είναι κάτι το ασύλληπτο. Ποτέ ο άνθρωπος δεν μπορεί να βιώσει κάτι τέτοια κατάσταση. Λίγο ή πολύ. Επανέρχεται πάλι χάρη, σε ανακαλούμε, βάζουμε μπρος, μετανοούμε και αρχίζουμε και νιώθουμε άλλο πράγμα. Μπορεί για ένας γέροντας, ο άνθρωπος σκέπτεται και σκέπτεται και τα καλά και τα κακά. Έτσι δεν είναι? Φανταστείτε το μυαλό του εχθρού που σκέφτεται μόνο κακά. Που δεν μπορεί να σκεφτεί έστω και ένα καλό. Να πάρει λίγο κουράγιο, θα λέγαμε. Δεν ξέρετε αυτό πόσο κουράζει και πόσο βασανίζει και πόσο έτσι ταλαιπωρεί αυτή την ύπαρξη των εχθρών. Είναι κάτι το ασύλληπτο. Έχει πει ένας γέροντας πως ακόμη υπάρχει μια ιστάτη ελπίδα στον εχθρό, αν την ονομάσουμε ελπίδα, διότι ακόμη δεν έγινε θέρα παρουσία και πολεμεί τον άνθρωπο. Και άλλος κερδίζει και συγκολάζει και άλλος δεν τους κερδίζει. Υπάρχει αυτή η παρηγορία εντός παρεθέσεως. Όταν και αυτή φύγει με τη δευτέρα παρουσία και πλέον σταματήσει να πολεμεί τον άνθρωπο και μετά αρχίζει και αυτός να αυτοκολλάζεται, να βιώνει τη δική του κόλαση, τότε πραγματικά είναι η τελεία κόλασης του κολλασμένου εχθρού. Είναι κάτι το ασύλληπτο, κάτι το ασύλληπτο. Και ενώ όλα είναι πάμφωτα. Γι' αυτό είπαν οι πατέρες, δεν λυπείται καθόλου, μα καθόλου ο Χριστός μας.
Δεν έχει καθόλου μα καθόλου λογισμούς για κανένα πλάσμα, τόσο δαιμονικό όσο και εμείς, εσωσμένο, που βιώνουμε αυτή την κατάσταση, διότι όλα είναι πάθοντα. Εδώ το πρόβλημα. Δηλαδή, θα σου δώσει φωτισμό, μα βιώνεις, κολυμπάς μες στο φως. Άνοιξε τα μάτια. Όχι. Τι θα γίνει τώρα. Σέβομαι την ελευθερία. Πώς θα γίνει. Με το ζόρι δεν γίνεται. Μα και με το ζόρι να γινόταν, πάλι άνθρωπος θα το έκλεινε το μάτι του. Εάν κανείς δεν αγαπήσει και δεν συνηθίσει στη μετάνοια και στην αυτομεψία και στην αυτογνωσία του, και στον άλλο κόσμο δεν θα θέλει να έχει έτσι ταπεινωτικούς συλλογισμούς για τον εαυτό του. Ακόμη και σήμερα η Παναγία μας, που έχει την πρώτη θέση, είναι το πιο ταπεινό πλάσμα μετά τον Χριστό μας. Όλη η τιμή της είναι στο ότι είναι το πιο ταπεινό όν. Μεγάλη υπόθεση αυτό. Δεν είναι πέρατη, όπως είμαι βασίλισσα των αγγέλων, αν στον ανθρώπου να συγκρίτως, πω. Τι είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Όχι μόνο επί της γης, αλλά και εν ουρανής και εις το διενεκές και ομοίως. Οπότε η δόξα μας είναι να έχουμε ένα ταπεινό Θεό, μια ταπεινή Παναγία μας, και φυσικά από εδώ και πέρα εμείς προσπαθούμε, κάνουμε στο μικρό μας αγώνα, κάπως θα συμμαζέψουμε τους λογισμούς μας, διότι αυτή η ταπείνωση μας οδηγεί, μας εγκεντρίζει στον ρου, στις ράγες της Θείας Χάριτος και του φωτισμού του Χριστού μας. Αυτά πολύ λακωνικά περί της Αναστάσεως και του Αναστάντος Χριστού μας, που πάφωτα όλα τα φωταγωγή, αλλά ίσως μερικοί δεν θέλουν να φωτιστούν. Ξαναγυρίζω σε αυτό που είπα προηγουμένως, ότι θα απολογηθούμε στο Χριστό μας εάν από αγάπη, σαν δευτέρα εντολή του Ευαγγελίου, αγαπή στον Ιησού ως Αυτόν και κάθε άνθρωπο, εάν δεν προσευχόμεθα για όλους τους λαούς της γης. Πρώτα για τον εαυτό μας, για όλους τους Ορθοδόξους, τους συγκυρίους μας Ορθοδόξους και για τους υπολείπους Ορθοδόξους και για τους και κοιμημένους. Το τι θα κάνει ο Θεός είναι δικό του θέμα, αλλά το υπολογίζει το κάθε αίσθημα της προσευχής. Το κάθε κόμπο της ευχής το καταγράφει. Το κάθε Κύριε Ιησού Χριστέ ελεσόμε, ή εμάς και τον κόσμο σου, το καταγράφει, και μάλιστα εις το αιωνίως. Το βιβλίο της ζωής το καταγράφει. Δεν θα διαγραφεί αυτή η προσευχή. Θα υπολογιστούν, θα ζυγιστούν στο τέλος, και ελπίζουμε στην μικροθυμία του και στην αγάπη του να μας τακτοποιήσει εξ των δεξιών του. Αν υπάρχει καμιά ερώτηση, παρακαλώ. Διάβασα σε ένα βιβλίο ότι ένας αλόθρησκος ή ορθόδοξος πέθανε και είπε σε κάποιον ιερέα, μάλλον σκέφτηκε κάποιος ιερέας γέροντας, για να του κάνει σε έναν ταλίτουργο. Και του έκανε σε έναν ταλίτουργο, διότι λένε ότι ωφελεί πολύ το σε έναν ταλίτουργο στον πεθαμένο. Και τότε παρουσιάστηκε στην Άγγελο Κυρίου και λέει του: ακούστηκε η προσευχή σου, αλλά από τώρα και στο εξής δεν θέλουμε να μνημονεύεις ρόφρισκο. Αυτό πώς το ερμηνεύετε εσείς? Αυτό είναι αληθινό και είχε γίνει περίπου το 590 με το 604, περίπου ήταν επίσκοπος στην Πρεσβυτέρα Ρώμη ο Άγιος Γρηγόριος ο Διάλογος. Αυτός έζησε πολύ ταπεινή ζωή, ασχητική ζωή, ήταν ηγούμενος μερικών μοναστηριών, έζησε μοναχικά και σε μεγάλη ηλικία έγινε επίσκοπος της Ρώμης, της Ορθοδόξου Ρώμης τότε, δεν είναι? Ναι. Λοιπόν, και έγραψε ένα πολύ ωραίο βιβλίο που συνομιλεί με τον διάκοτο σε μορφή διαλογική. Ερώτηση-απάντηση. Οπότε αυτή η φρεσιολογία ονομάστηκαν διάλογοι. Εκεί μέσα αναφέρει την εμπειρία του ότι προσευχήθη δια την ψυχή του αποθενόντος αυτοκράτορος Τραϊανού. Τραϊανού, όχι Αδριανού, του Τραϊανού. Ναι. Και έκανε απλούμιση και έλεγε ότι, Κύριε, λέει, ο άνθρωπος αυτός ήταν πολύ ελεήμων για τους ανθρώπους. Έκανε τι έκανε. Και έκανε πάρα πολλά υδραγωγία. Πάρα πολλά δίκη σε πολλές πόλεις. Το καιρό εκείνο για να κάνεις υδραγωγείο έπρεπε από χιλιόμετρα μακριά να φέρεις το νερό στην πόλη. Έτσι δεν είναι? Και με μια τέχνη να μην παγώνει το χειμώνα. Και πρέπει να κάνεις, ας πούμε, να το φέρεις στο ίδιο ύψος,
Οπότε πρέπει να κάνουμε αυτά τα τοξωτά, έτσι δεν είναι? Βλέπετε στην Καβάλα, αν θα πάτε και κάπου αλλού, έχουμε τέτοια δρεγωγία. Χιλιόμετρα μακριά. Επομένως το κόστος ενός τέτοιου συστήματος αδευτικού ήταν όπως το κόστος, ο προϋπολογισμός μιας πόλης. Και έκανε πολλά τέτοια υδρακογεία και ξεδίψασε τόσους ανθρώπους και έφερε νεράκι να πίνουμε οι άνθρωποι στις πόλεις. Αλλιώς δεν θα είχαμε και τα ζώα και τα υποστατικά μας και τα λουλουδάκια και τα δεντράκια. Δώσου και μια ρανίδα, κάτι κύριε, κάτι. Ξέρω που δεν είναι πιστός, αλλά εκτενώς προσευχόταν. Και έλαβε την πληροφορία ότι επειδή αυτός που παρακαλεί είναι αγιότατος με μεγάλη παρεσία, έκανε αυτό το ειδικό έλεος ο Θεός. Εάν δεν προσευχηθεί κανείς από τη γη και να έχει παρεσία, ούτε οι προσευχές της ακούνε, αλλά και τιμωρείται κανείς. Δηλαδή δεν θα το πάρω με αυτό σαν το κουμέντο να αρχίσουμε να κάνουμε και εμείς έτσι, για μη ορθοδόξους, γιατί μετά θα τιμωρηθούμε και μάλιστα σκληρά. Δηλαδή θα το αφήσουμε στη Θεία Πρόνοια και στη Θεία Δικαιοσύνη, που ο Θεός ξέρει τι έχει κάνει και τι θα κάνει μέχρι Δευτέρας της Παρουσίας. Αυτό όμως σαν εξαίρεση, το αναφέρουν οι πατέρες, πολλοί βέβαια το απορρίπτουν αυτό, το λένε πως είναι παραμύθια. Αλλά είπαμε, λέει ότι ο τρενός είναι Άγιος. Όχι, δεν είναι Άγιος. Ένας απλός ζωσμένος με αυτή την έννοια δεν είναι. Το τι είναι... Πώς άκουσε το Θεός και τον λέξε. Άλλο ότι είσαι ζωσμένος με αυτή την Άγιος, με την έννοια απολαμβάνουν τη χάρη. Αλλά Άγιος με τα παρησία στην ανθρωματουργία, με αυτή την έννοια που την εννοούμε εμείς, δεν είναι. Σε αυτό που είπε ο αδελφός ο πρόεδρος, μήπως η δική σας τοποθέτηση... Τι κάνεις με δύο σου καλά? Όλοι καλά? Ναι, καλά, σας περιμένω. Καλό βράδυ. Ευχές, εκεί στα παιδιά. Είναι ο διοικητής εδώ της προσβεστικής μας. Μήπως η δική σας προτροπή για την προσευχή προς τους αρρωθρίσκους και για όλο τον κόσμο υπονοεί το να προσευχόμεθα για τον φωτισμό τους, για να έρθουν σε επίγνωση, για να γνωρίσουν την αλήθεια και όχι για να τους συγχωρήσει ο Θεός αν έχουν φύγει ήδη. Ναι, ναι. Και αυτό που είπε ο αδελφός μας είναι κάτι διαφορετικό. Να έρθουν εις επίγνωση της αληθείας, να φωτιστούν, να βαπτιστούν, να αναγεννηθούν, να σωθούν και να γιάσουν. Αλλά για αυτούς που έχουν φύγει... Ο πόθος και ο πόνος, από τη δική μας κατάσταση, την δική εμπειρία, μας κάνει να προσευχόμεθα εν αγωνίως για αυτούς, μην τυχόν πεθάνουν στην κατάσταση που είναι. Εγώ στην Ήπειρο που είμαι, βλέπω συνεχώς καθημερινώς διάφορους και ασθενείς και κόσμο, τους οποίους προτρέπω πάρα πολλούς να βγαίνουν να αξιολογούνται. Πάρα πολλοί πηγαίνουν, παίρνουν αρκετούς, αλλά πολλοί μου λένε ότι εμείς τι θα αξιολογούμε, να μαρτύρουμε, δεν έχουμε, τη νύχτα λένε. Το πηγαίνω εκεί στον Χριστό και εξημολούμε. Τι γίνεται με αυτούς όταν κάποια στιγμή φύγουν από αυτόν τον κόσμο και φτάσουν κοντά στον Χριστό? Αυτοί που δεν εξημολούνται και αυτοί που εξημολούνται. Έχουν πολλή αμφιβολία, πάρα πολύ, και με ρωτούν. Όλα τα θέματα είναι να τα ρυθμίσουμε εδώ όσο είμαστε ακόμη στη ζωή. Μετά όταν κοιμηθούμε, μένει μόνο η προσευχή. Το κομποσχήνι, η θεία λειτουργία και η ελεημοσύνη. Από κάποιους άλλους. Αλλά όσο και να κάνουμε, κάνουμε όλοι μας. Σπάνια να πάρει κανείς κάποια πληροφορία στην εποχή μας. Ενώ όσο είμαστε στη ζωή, απόλυτα κατέχουμε τη θέση και τη σωτηρία μας. Δηλαδή, απόλυτα κανείς μπορεί να γνωρίζει όταν ένας αμετανόητος είναι για μια ζωή, αν τακτοποιηθεί μυστηριακά και φύγει, απόλυτα κατέχουμε την απόλυτη σωτηρία του. Αυτό είναι απόλυτο. Δεν αφισβητείται. Ενώ όσοι κοιμήθησαν με οποιοδήποτε τρόπο, λέγει κανείς, αυτοκτόνησε και έπεσε από τον έκτον όροφο. Μέχρι κάτω να φτάσει, που να πέναν κύριε Λεύση, να μετανόησε. Ο Θεός θα τον ελύσει. Ο Θεός ξέρει τι θα κάνει. Αλλά να μην κάνουμε κι εμείς το ίδιο. Ποτέ, και θα το μην ζήσουμε. Κάνετε καμιά ερώτηση που μου ρωτάτε, αδελφοί, στο λίγο. Ξέρετε πολύ αυτοκολλή, θα ρωτούμε μια συνέχεια. Λέτε στον αδελφό, δεν κάνουμε τίποτα. Να μας φλογίζει αυτή η αναστάσιμη χάρη και χαρά μέσα μας και να είναι συνοδοιπόρος στη ζωή μας. Να καίεται η καρδιά μας όπως το λουκάκι του Κλεόπα. Προς Εμαούς, μάλλον προς ουρανούς. Προς πνευματικούς όμως ουρανούς παρεγόμενοι,
να καίει αυτή η φλόγα, αυτή η ανάθεση, αυτό το Χριστός Ανέστη που γράφει ο Άγιος Αφήν του Σάροφ, να είναι σαν προμετωπίδα μας και σαν κυματοθράφτης. Όσες λύπες να περάσουμε, δάκρυα να χύσουμε, καταφρονήσεις να περάσουμε, γερικίες να περάσουμε, και ασθένειες να περάσουμε, αλλά μπροστά στο Χριστός Ανέστη, μπροστά αυτή τη μεγάλη χαρά, όλα χάνονται, όλα σβήνουν. Ένας εκ την παρέα, που την παρέα μου, τους 12 αυτούς που 11 που περάσουν, 12, μου έκανα την εξής ερώτηση χθες. Λέει μου, εμείς οι Ορθόδοξοι, την Δευτέρα παρουσία θα αναστηθούμε. Τι θα γίνει με τους αυτούς τους αλλόθρησκους, πού θα μπουν αυτοί, στον παράδεισο υπάρχει, τι θα γίνει με αυτούς. Κάτω θα πούν, χωράει ο χώρος. Και εξεβονίμων χωράει πολλούς και εκδησιών χωράει πολλούς. Όλοι θα αναστηθούν. Όλοι θα αναστηθούν. Για οι ξένοι, για λόγους και για εμένα. Για... Όλοι θα αναστηθούν. Αλλά τι διάνομα. Η μεν εις ανάσταση ζωής, η δε εις ανάσταση εκδήσεως. Είναι κάτι το ασύλληπτο το τι θα γίνει τότε. Δεν ξέρεις. Ξέρουμε, αλλά με την έννοια ότι είναι ασύλληπτο το τι θα γίνει τότε. Τότε θα αναστηθούμε, θα αναστηθούμε. Που είμαστε στα θάνατα, θα αναστηθούμε. Το να τελειωθεί το σώμα, αυτό δεν σημαίνει πως θα είναι στην πραξία. Εδώ, εφόσον υπάρχει η ψυχή. Ναι. Τελειώστε. Ναι. Για να συνδράμε λίγο τον αδελφό πρόεδρο, ο οποίος κάνει και ιεραποστολή και μεγάλο έργο με τους συμπατριώτες, αλλά ίσως υπάρχει και ένας δισταγμός, καμιά φορά τον ρωτήσω. Είναι όμως και σε ηλικίες που έχουν παιδιά κλπ. Εάν αυτό που είπατε για τη σβάστηκα και τα διάφορα σχήματα που ήταν και από αρχαιότητα και που σήμερα ίσως αναβιώνουν με τα τατουάζ κλπ. Κρίνεται ότι θα μπορούσατε να προσθέσετε κάτι σε αυτό όσα είπατε που να έχουν σχέση με τα τατουάζ, που δυστυχώς σήμερα τα νέα κορίτσια μας κυρίως και πολλά παιδιά έχουν αυτό το από άγνοια την επιπολαιότητα να δέχονται στο σώμα τους αυτά τα τατουάζ, αν κρίνεται ότι... Ναι, το τατουάζ μονολεκτικά είναι σφραγίδα αντιχρίστου. Τελεία και παύλα. Διότι είναι ένα σχήμα ανεξίτελο. Δεν είναι η τελική σφραγίδα. Είναι μία σφραγίδα. Αντιχρίστου όμως, όχι Χριστού. Ούτε ομορφιάς. Ή ωριότητος. Ή προσωπικής εκτιμήσεως. Κάθε τι που θα κάνουμε από το δέρματός μας ανεξίτελο. Κάθε τι που θα το χαράξουμε. Δεν είναι στις τυφάδες του δέρματος. Και θα το βάψουμε και το χαράξουμε. Και θα παραμείνει ανεξίτηλο και δεν το έκανε αυτό ο Θεός. Και το κάναμε εμείς. Ήταν γνώση, ήταν αγνία, λέγεται σφραγίδα αντιχρίστου. Δηλαδή, το μεταφράζω, δικαίωμα του εχθρού να μας βασανίζει. Στα νεφρά, στην καρδιά και στον εγκέφαλο. Ναι, αλλά αυτός που το έκανε... Στο σαρκικό, στον θυμό και στον εγωισμό. Να τσακίζει κόκαλα. Και πώς θα το καταλάβει κανείς, όταν πια το αφαιρέσει αυτό, μια πλαστική, με μια λαϊστή, κάτι θα το αφαιρέσει, μετά βλέπει ότι έφτασε σε μια ελάφρωση. Όχι σωματικά, αλλά και πνευματικά. Δεν είναι μια ουτοπία, δεν είναι μια ψευδέστηση, είναι μια αληθινή κατάσταση. Πολύ λίγο. Βέβαια. Ο γιος μου έκανε το αδράς πάνω στο χέρι του, αλλά έκανε το Χριστό. Αυτό είναι ακόμη πιο χειρότερη κατάσταση. Είναι πιο χειρότερη κατάσταση, διότι είναι όπως ο εχθρός, ο διάβολος, μεταμορφώνεται σε άγγελο φωτός. Λέει, κάνε μια τατουάζ με τατουάζ 888. Είναι το όνομα Ιησούς. Γράψε το Ιησούς Χριστός νικά και όταν κακά σκορπά με τατουάζ. Κάνε ένα ωραίο σταυρό βυζαντινό με τατουάζ. Όλα αυτά είναι πιο απατηλά από τη σβάστηκα θα λέγαμε. Γιατί εκείνο είναι ομά κακό. Αυτό φαίνεται καλό και είναι το πιο πονηρό από όλα τα πονηρά. Δηλαδή δεν υπάρχει καλός διάβολος, δεν υπάρχει καλή μαγεία. Είναι μόνο κακή στη μαγεία. Και η λεγόμενη καλή ενδοσπαρθέσεως είναι η χειρότερη όλων. Η λεγόμενη λευκή μαγεία είναι η χειρότερη όλων. Διότι αυτή απατά και διακεκριμένος ανθρώπους. Όταν το έκανε, όταν ήταν μικρός, όπως λέει ο Στήλος τώρα... Πρέπει να φυτευτεί στο νου όμως όλων των ανθρώπων ότι δεν πρέπει να κάνουμε τέτοια με την έννοια της ομορφιάς. Πάρα πολλά άτομα που εξομολογήθηκαν λέγουν πως για λόγους ομορφιάς το κάνουμε αυτό και κάνουμε και ωραία σχέδια ή θα πούμε ωραία σχήματα. Λουλουδάκια, περιστεράκια, δεν κάνω μόνο βρικόλακες και δρακόντια και τα λοιπά. Αλλά για λόγους ευμορφίας.
του σώματος. Και ξοδεύονται και πολλά χρήματα και υποφέρουν και λιγάκι, αλλά μπροστά στην ομορφιά δεν υπολογίζουμε τα χρήματα και τον πόνο. Μετά όμως παίρνει εξουσία ο εχθρός. Και θυμούμε κάποιον που έβλεσε στο δεξί του χέρι ένα φίδι. Και μετά άρχισε να μην μπορεί να προσεύχεται να κάνει το σταυρό του και στο τέλος έμεινε το χέρι του σαν παράλυτο. Είναι κάτι το φοβερό αυτό το πράγμα. Παίρνει εξουσία εχθρός. Αυτή λοιπόν η σφραγίδα λέγεται παρατεταμένης διαρκείας δικαίωμα του εχθρού μέχρι να αφαιρηθεί χρονικά. Μέχρι τότε έχει εξουσία εχθρός να ταλαιπωρεί τον άνθρωπο. Σαν να φοράει κανείς χειμώνα καλοκαίρι ένα πλατό που ζυγίζει πάνω από 100 κιλά και σέρνεται ο ίδιος. Τι παιδί μου. Διάβασα να σας κάνω μια ερώτηση. Διάβασα στην εφημερίδα ότι θα βγάλουμε καινούργια διαβατήρια από το 2006 με μικροτσίπ. Και σκέφτηκα τώρα αυτά τι θα είναι. Και θα πρέπει να τα δεχτούμε. Δεν θα πρέπει. Και τι πράγμα είναι τώρα. Ας φτάσει εκείνη η ώρα. Είναι στο δελέμε το Ευρωσύνταγμα. Θα βγει, δεν θα βγει, θα ψηφιστεί, δεν θα ψηφιστεί, θα μείνει, θα φύγει, θα μείνουν, θα ενωθούν, θα διαλυθούν. Δεν είναι εύκολο. Διότι καταφρονήθηκαν οι απλοί άνθρωποι. Πήραν μερικούς πλουσίους μορφωμένους που έχουν το χρήμα και είπαν εμείς είμαστε. Όχι, δεν είστε καθόλου εσείς. Δεν είστε καθόλου εσείς και να εξαφανιστείτε όλοι εσείς. Πίσω από σας υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός λαών που δεν θέλουν καθόλου αυτά τα πράγματα. Για λόγο δικό τους. Και επειδή εσείς δεν τους σέβεστε, σας διαγράφουμε. Είναι όπως μου έλεγε το πρωί κάποιος ότι για τα θέματα τα οικονομικά που αυξάνουν οι φόρες, δεν είναι. Να προσθέσουμε φόρους, να προσθέσουμε φόρους, να βρούμε τρόπους, να βρούμε τρόπους. Δεν θα αντέξουμε. Πώς το έλεγε η Βασιλέ? Στύψτε τους, σαν το λεμόνι. Λεμονόκοπες να γίνουν. Έτσι, στύψτε τους. Να γίνει έτσι. Στύψτε τους. Σαν τη λεμόνα τους. Στύψω καλά καλά, να μην τίποτα. Α, έτσι λοιπόν, Είδα μια διαφήμιση. Αυτό βιώνεται. Αλλά πώς θα αντιδράσει ο υγιής λαός, ο πολλής λαός. Τελευταίος ήταν για ένα μήνα είδα στην Ελληνική, στην ΕΡΤ, στην Ελλάδα, μια διαφήμιση στη Γερμανία, ότι αυτόν τον μικροτσίπ θα τους το βάλουν πάνω στο χέρι και να περνούν από εκεί να πιάνουν τα φρούτα τους με πολύ ευκολία. Και έκαναν το Γερμανί κουτούκι μου λέει, ότι είναι πολύ ωραίο αυτό το πράγμα. Φυσικά πήγαμε και εμείς στην Κύπρο τώρα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα στην Ελλάδα, σίγουρα αυτό. Αλλά ελπίζουμε ας είναι, ελπίζουμε ότι είναι πολύ μακριά, να μην το προκάλουμε εμείς, αλλά θα το κάνουμε άλλοι, τα παιδιά μας, τα γόνια μας, αυτοί όλοι. Όχι, εγώ είμαι κυνηγός, και στην Κύπρο να αρχίζει να το βάλω στα σπιτιά μας. Και στα ζώα. Στα ζώα. Εδώ. Βάλε. Στην Κύπρο. Ένας έχει βηματοδότη. Δεν αμφισβητούμε ότι αυτό λειτουργεί βιολογικά, ιατρικά, έτσι δεν είναι, μηχανικά. Δεν είναι κάτι το πονηρό, έτσι δεν είναι. Φανταστείτε να αρχίσουν να κάνουν τέτοιες εμφυτεύσεις με τη μορφή την ιατρική. Μη πονοθάνωσε κατάσταση, τι μπορεί να γίνει. Αλλά ευτυχώς που ακόμη το κάνουν φανερά. Επειδή όμως το γράφει στην κυριολεξία η Ιερά Αποκάλυψης, αρνούμεθα κάθε εμφύτευση στο χέρι μας. Είτε είναι καλό, που δεν είναι κανένα καλό, κατ' υπόθεση, είτε είναι πολύ κακό φυσικά, όλα τα αρνούμεθα. Όλα τα υπόλοιπα δεν τα θέλουμε, τα πολεμούμε, τα μισούμε, αλλά αν θέλουν τα πράγματα τελικά και τα πάρουν οι άνθρωποι, ας μην απελπίζονται πώς θα χάσουν τη χάνη. Ήδη αυτά μας προειδοποιούν ότι είμαστε πολύ κοντά στις εμφυτεύσεις. Γιατί η πρώτη εμφύτευση αυτή, λόγου χάρη, δεν θα είναι η τελική σφαγή του Αντιχρίστου, όχι. Αλλά επειδή το γράφει η Αποκάλυψη, αρνούμεθα κάθε εμφύτευση. Μετά αυτό θα έχει υπερμηνή λήξεως. Θα βγει κάποια άλλη εμφύτευση, πιο ισχυρή, πιο πονηρή, πιο σατανική, βάσει του νόμου, των πλανηταρχών τότε. Μετά κάποια άλλη εμφύτευση και μετά κάποια άλλη, σαν τα εμβόλια θα γίνουν και αυτά. Και μετά κάποια άλλη, και κάπου θα θυμάται ο Αντίχριστος και θα βάλει και αυτό στη δική του εμφύτευση και θα λένε οι άνθρωποι τότε. Κάναμε τόσες πολλές, ας κάνουμε μία ακόμη.
Βλέπετε πώς έχουν συνηθίσει οι άνθρωποι στις εφητεύσεις. Μιλάμε για το 2000 τόσο. Ενώ τώρα αντιδρούμε γιατί θα είναι η πρώτη εφήτευση και λέμε οριστικά αρνούμε αυτά. Και φυσικά δεν θα κάνουμε καμιά εφήτευση. Ό,τι και να γίνει. Αλλά όσοι θα το πάρουν, θα πάρουν και τη δεύτερη εφήτευση στο χέρι και την τρίτη και την τέταρτη και την πέμπτη και θα σου πάρουν και την τελική. Μα στην τελική μου θα φτάσουμε μέχρι εκεί, λένε ότι τότε θα μισθώσει. Αλλά δεν είναι ακόμη εύκολο, ακόμη και η πρώτη εφήτευση ρητά, σαν κωδικό, σαν κάρτα, να εισαχθεί στους όλους τους λόγους της γης. Γιατί οι Ορθόδοξοι αντιδρούν, πολλοί Χριστιανοί αντιδρούν, πολλοί άλλοι αντιδρούν και για άλλους λόγους θα αντιδρούν. Τι θα γίνει αυτή, θα κάνουμε εμφύλιο πόλεμο, θα τον κάνουμε. Σε θέματα πίσω θα το κάνουμε. Ποιος θα χάσει, ποιος θα κερδίσει. Δεν είναι τόσο εύκολο, γιατί πρέπει να φτούν τα πράγματα κατά αυτόν τον τρόπο, στο τέλος, ώστε να ξεγελαστούν όλοι ή δυνατόν όλοι, εξαγοραζόμενοι στη συνείδηση με τα πολλά τα χρήματα, τις θέσεις και τις ειδονές. Τι θέλει, δώσ' του να χορτάσει. Και μετά θα γίνει η φύτευση. Λοιπόν, πρέπει κανείς να έχει πολύ πίστη, να είναι ασκητικός, να είναι αγωνιστικός άνθρωπος, για να τα αντιλαμβάνεται αμέσως, να τα ερμηνεύει σωστά και να τα απορρίπτει. Δεν θα κάνει πόλεμο με τους άλλους, απλώς ευγενικά, ταπεινά, σταθερά όμως και αναλύοντα αρνείται. Και αυτή είναι η ομολογία. Όποιος θα ντραπεί να αρνηθεί, θα ντραπεί και ο Χριστός να τον ομολογήσει. Ναι, αλλά αυτό θα φτάνει προς το τέλος. Από την όχι στο τέλος, αλλά προς το τέλος του τέλους. Όταν αρχίσουν οι επιτεύξεις συστηματικά, δια νόμου όμως, δια νόμου, όχι έτσι σποραδικά, τότε θα μετρούμε. Πρέπει να μετρούμε. Αν μας βρει συμβιβασμένους όμως και με την ευημερία συμβιβασμένους, θα είναι πιο εύκολο. Αλλά μέχρι το εμφύτευμα, το άλλο το εμφύτευμα, πρώτο εμφυτεύματος είναι η αμετανοησία. Η αμετανοησία είναι το σφράγισμα προ τη σφραγίσεως. Το ίδιο πράγμα επιτυχάνει και αυτό, για μετανοησία. Να κάνουμε τι να κάνουμε και να μην μετανοούμε, οπότε σίγουρα θα πάμε, ξεφωνήμαι. Είτε σφραγιστήκαμε, είτε σφραγιστήκαμε. Γιατί, μα σφραγιστήκαμε. Με τι, με την αμετανοησία. Είναι μια μορφή βλασφημίας κατά του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή δεν θα τον αφήσουμε ποτέ τον αγαθό παράκλητο να ενεργήσει ευεργετικά, σωτηρολογικά, σε εμάς τους αμαρτωλούς. Δεν τον αφήσουμε να συγχωρέσει τις αμαρτίες μας, έτσι να μας βοηθήσει, να μας φωτίσει. Γιατί κλείνουμε τις εισόδους. Εθροτυφούνται που λέμε συνεχώς. Οπότε το Άγιο Πνεύμα πώς να εισέλθει, πώς να φωτίσει. Κλείσαμε τα παραθυρόφωλα, κλείσαμε τα πάντα. Από πού θα εισέλθει αυτή την αντλία. Πρέπει να γίνει συνεργασία για να γίνει σωτηρία. Καμιά άλλη ερώτηση σε αγωνίζει το Μαζεβιόντα. Νομίζω εδώ να σταματήσουμε. Πώς θα ξέρουμε μονάχα την δεύτερη παρουσία για να ξέρουμε ότι ήρθε η δεύτερη παρουσία. Όταν βλέπεις να αρπάζει σαν εφέλιση στον αέρα. Βέβαια, μέχρι τότε θα προηγηθούν μερικά πραγματάκια συγκεκριμένα. Δεν είναι. Πρέπει να γίνουν τα τελικά έσχατα γεγονότα σε όλο τον κόσμο, οι λοιμοί, σεισμοί, καταποντισμοί, στην τελευταία μορφή. Δεν είναι. Πρέπει να πέσει λόγου χάρη ταλαντιαία χάλαζα, να γίνουν μερικοί σεισμοί 10, 20, 30 ρίχτερ, να ανοιχθεί η γη, ένα χάσμα λέει εγένετο σεισμό μέγα, οικουμενικό, έσχατο. Και η γη εσχίστη. Και το σχίσμα αυτής ή το πλάτος 2 χιλιόμετρα. Είναι δυνατό τώρα. Πρέπει να το φανταστεί κανείς. Και το βάθος, χαίρε βάθος αμέτρητος. Αν το πλάτος είναι έτσι, τι είδους σεισμός. Λέει, έμεινε τίποτα από το σεισμό. Όχι, δεν έμεινε τίποτα. Λέει, μετράμε τίποτα θύματα. Δεν μετράμε τίποτα. Δεν μπορείς να μετρήσεις τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα και να μετρήσεις. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Μια τελευταία ερώτηση. Αλλά πρέπει να κτιστεί και ο Σολομώντος. Να έρθει και ο προφήτης Ηλίας και ο προφήτης Ενόχ. Έχουν μερικά γεγονότα. Και πρέπει να ενωθούν όλοι οι λαοί της γης σε μία κυβέρνηση και σε μία θρησκεία. Παθρησκεία τότε.
Γι' αυτό αυτά τα συστήματα της ενώσεως προς τα εκεί οδηγούν. Μια τελευταία ερώτηση για να μην σε αφήσουμε. Αυτός για αύριο. Αύριο τελειώνει το Χριστός Ανεστικό κόψη μάλλον. Από το αύριο διαπάει θα λέμε το διαφωνήν Αγίο. Ναι. Ωραία. Μέχρι τώρα, Τετάρτη και Παρασκευή, τρώγαμε λάδι. Δεν ξέρω αν σημαίνει και στο Άγιον Όνος αυτό. Στην Κύπρο ο πνευματικός μας έλεγε ότι Τετάρτη και Παρασκευή μέχρι να τελειώσει την... Τρώγαμε λάδι. Αυτό το κρατούμε και μέχρι τις Πεντηκοστές και μάλιστα μέχρι τον Αγίο Παύλο και την εβδομάδα του Αγίου Πνεύματος. Πολύ. Μπορούμε να φάμε λάδι και να κοινωνήσουμε την Πέμπτη. Ναι, βέβαια. Πολύ το κρατούμε μέχρι τις Πεντηκοστές. Μέχρι και την εβδομάδα του Αγίου Πνεύματος. Μέχρι που φτάνουμε στο Αγίου. Μέχρι το πνευματικό μας. Για το θέμα να φτάνει όταν το κάνεις χωρίς εγώ απλώς για σένα πάλι κάνει κακό. Πρέπει να αφαιρεθεί. Είναι μερικοί, ξέρετε, που εργάζονται σε όλη τη γη και έχουν σαν επάγγελμα να φτιάχνουν τα τουάζ σε ανθρώπους. Και με αυτό ζούνε. Και όταν ακούν τέτοια πράγματα, εξανίστανται. Και φωνάζουν και λένε «Μεσαίωνας, Μεσαίωνας». Τι γνώμες είναι αυτές, πεπλανημένες, προσωπικές. Οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι, υπάρχει δημοκρατία. Τα γνωστά θέματα. Γι' αυτό τα πνευματικά δεν επιβάλλονται. Παίζουν, είναι προσωπικό το θέμα. Αλλά οι θέσεις ισθανηροί, η σταθερή ακλόνευτη είναι διότι είναι πέρα για πέρα από και καλυμμένο και αληθινό. Δηλαδή με πόνο κανείς επιμένει. Δεν επιβάλλεται δυναμικά στον άλλο με το στανιό να το βγάλεις, όχι. Αλλά η θέση είναι ίδια, δεν θα αλλάξει. Αυτό το αταλάντευτο, το αδιάσυστο, προβληματίζεται με και λέγει για να επιμένει, όχι πεισματικά, έτσι πρέπει να είναι. Και επαναλαμβάνω ότι το καταλαβαίνω αυτό, οι οποίοι αυτοί που το έχουν και το αφαιρούν. Και μετά κάνουν σύγκριση. Είναι όπως είπα προηγουμένως, ο βαπτισμένος και ο αβάπτιστος. Ήταν ένας μουσουλμάνος εδώ, πριν από λίγο, πολύ σπουδαίος άνθρωπος, ο οποίος εβαπτίστη. Και μου έλεγε από τη δική του την εμπειρία, μου λέει, τι βρωμιά υπάρχει σε αυτήν τη θρησκεία, δεν περιγράφεται, λέει. Ο ίδιος τώρα, μουσουλμάνος και μορφωμένος άνθρωπος. Το τι απατεώνας και εγκληματίες είναι, λέει ο μάμα, δεν περιγράφεται. Δεν μπορώ να το γράψω τα βιβλία. Το πόσο βαθιά στη κόλαση είναι, λέει, πρέπει να είναι στον πάτο, μου λέει. Του λέω, αυτά λέει, τα λες εσύ, που μια ζωή μεγάλωσες έτσι. Εγώ τα λέω, μια ζωή μεγάλωσες έτσι. Τι φοβερό πράγμα που είναι. Δηλαδή αυτό είναι προϊόν μεγάλης εμπειρίας του, φωτίστηκε πάρα πολύ άνθρωπος. Δεν μιλάει με εμπάθεια για κάποιον τέλος πάντων πεθαμένο που κρύθηκε από το Θεό, αλλά κοιτάξτε τώρα πώς έρχονται τα πράγματα. Καλή ξεκούραση.